θα πάμε στην Αυστρία. Εκεί θα συνομιλήσουμε με έναν κάτοικο Βιέννης, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημινάκη. Κύριε Δημινάκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, σε εξωτερικό χώρο βέβαια βρίσκεστε. Καλησπέρα σας από τη Βιέννη, μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη Βιέννη βέβαια. Διαφορετική για ποιους λόγους, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Οι λόγοι είναι σίγουρα ότι δεν είχαμε την χριστουγεννιάτικη προετοιμασία που φανταζόμασταν. Άνοιξαν τα καταστήματα σχετικά αργά. Δεν έχουμε χριστουγεννιάτικες αγορές. Τα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά Christkindlmarkt, στα οποία θα μπορούσε κάποιος να πιει κάποιο ζεστό κρασί ή να αγοράσει κάποια χριστουγεννιάτικα στολίδια. Αυτά δεν άνοιξαν φέτος. Δεν επιτράπησε η λειτουργία τους. Δεξιά και αριστερά είναι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ανοιχτές. Ακριβώς είναι ανοιχτές αυτές τις μέρες. Μας ανακοινώθηκε πριν από δύο μέρες ότι οι προγραμματισμένες γιορτές που είχαμε ήταν, δηλαδή να μείνει ανοιχτά το εμπόριο όλη την περίοδο των εορτών, θα κλείσει από τις 26 Δεκεμβρίου και θα κλείσει με ένα ολικό lockdown λίγο διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει, που θα απαγορεύεται κανονικά η κυκλοφορία, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία. Φυσικά θα παραμείνει κλειστή η γαστρονομία και όλα τα καταστήματα. Τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Ιανουαρίου μόνο μέσω distant learning, δηλαδή μέσω υπολογιστή. Και θα μπούμε σε μια διαδικασία όπου στις 15, 16 και 17 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουμε όλοι, τώρα υποχρεωτικό, είναι σχετικό το υποχρεωτικό, θα πρέπει να κάνουμε τεστ όλος ο πληθυσμός, ούτως ώστε να μας επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία από τις 18 Ιανουαρίου που υποτίθεται θα τελειώσει το lockdown. Όποιος δεν κάνει τεστ αυτές τις τρεις μέρες, που είναι δωρεάν από το κράτος, θα πρέπει αναγκαστικά να παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα στο σπίτι του για μια εβδομάδα. Κύριε Δημινάκη, σε ποιο σημείο της Βιέννης βρίσκεστε, κεντρικός δρόμος, εμπορικός δρόμος? Είμαι σε πολύ κεντρικό δρόμο, εμπορικό. Είναι η στιγμή και οι μέρες που ο κόσμος προσπαθεί τελευταία στιγμή να πάρει ό,τι μπορεί για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μιας και επιτρέπονται 24 και 25 Δεκεμβρίου οι μαζόξεις στο σπίτι μέχρι 10 άτομα. Αλλά σίγουρα την πρωτοχρονιά ο καθένας θα κάνει στο σπίτι. Κύριε Δημινάκη, εάν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, την ίδια μέρα πίσω, το 2019, τι θα βλέπαμε σε αυτό το δρόμο, τι διαφορετικό θα βλέπαμε? Επειδή θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ήμουν στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο και τραβούσα φωτογραφίες. Σίγουρα δεν υπάρχουν τουρίστες, δηλαδή πολύ λιγότερος ο κόσμος. Δηλαδή παρατηρώ τους μόνιμους κατοίκους της Βιέννης, μιας και η τουριστική κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και για το γεγονός ότι όποιος έρχεται από το εξωτερικό πλέον στην Αυστρία παραμένει σε υποχρεωτική καραντίνα για 10 μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν επετράπησαν σε ταξιδιωτικά γραφεία να λειτουργήσουν με εκδρομές κτλ. Οπότε βλέπουμε σίγουρα πολύ λιγότερο κόσμο. Και σίγουρα η ατμόσφαιρα είναι λίγο πιο κρύα, όχι μόνο λόγω θερμοκρασίας, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Η μάσκα είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους? Σε εξωτερικούς χώρους όχι. Σε εσωτερικούς, όλους εσωτερικούς χώρους ναι. Πώς αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της συγκυρίας εκεί οι μόνιμοι κάτοικοι? Κοιτάξτε, περάσαμε μια περίοδο στο πρώτο lockdown που ήταν αρκετά σοβαρά τα πράγματα, όπου όλοι σεβαστήκαμε τις οδηγίες του κράτους και ήταν πραγματικά ένα πολύ σκληρό lockdown. Θυμάμαι όμως το καλοκαίρι που περπατούσα στους δρόμους, ήταν σαν να μην συνέβη ποτέ τίποτα. Δηλαδή, ο κόσμος έκανε σίγουρα πάρα πολύ υπομονή στο πρώτο lockdown. Σιγά-σιγά όμως η υπομονή του εξαντλήθηκε και αρχίζουν να υπάρχουν σιγά-σιγά οι πρώτες αντιδράσεις σχετικά με τα μέτρα. Μιας και φτάσαμε πριν από περίπου ένα μήνα μέχρι και τα 9.500 ενεργά κρούσματα την ημέρα. Οπότε δόθηκε πολύ μεγάλη προτεραιότητα στο να πέσουν αυτά τα κρούσματα. Πέσανε όντως και είχαμε τις τελευταίες τρεις μέρες γύρω στα 2.000, ακόμα και 1.500 κρούσματα σήμερα, που είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική μείωση. Παρ' όλα αυτά, τα νέα για υποχρεωτικό τεστ αυτές τις τρεις μέρες του Ιανουαρίου, και όποιος δεν το κάνει θα πρέπει να μείνει σε καραντίνα για άλλη μια εβδομάδα, δεν είχαν μια πολύ θερμή υποδοχή από το κοινό. Αλλά σίγουρα είναι μια κατάσταση που βλέπουμε ότι εξελίσσεται συνέχεια και είναι μέρα και μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Κίνηση βλέπουμε, έστω και περιορισμένη σε σχέση με πέρυσι, λείπουν οι τουρίστες. Στα μαγαζιά, στις επιχειρήσεις μπαίνουν να πραγματοποιήσουν αγορές? Ναι,
τα άκρα απαραίτητα σίγουρα, ναι, και ίσως και κάποια δώρα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που δεν επιτρέπονται οι πολλές κοινωνικές συναθροίσεις και συναντήσεις, σίγουρα και τα δώρα μπαίνουν σε μια δεύτερη μοίρα και έχει σίγουρα πολύ μικρότερη κίνηση σε σχέση με άλλες χρονιές. Είχατε προγραμματίσει να έρθετε Ελλάδα αυτό το διάστημα? Σίγουρα, όπως κάθε χρόνο, περνάω με τους δικούς μου είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο τις μέρες τις γιορτινές. Ναι. Και μετά από 13 χρόνια μπορώ να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που θα κάνω Χριστούγεννα εδώ στην Βιέννη. Και πώς νιώθει ο Έλληνας ο οποίος παραμένει στη Βιέννη έστω και σε κατάσταση lockdown και περιορισμών? Νιώθει λίγο πιο τυχερός από τους Έλληνες στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, σίγουρα το περιβάλλον εδώ στην Βιέννη είναι πολύ πιο χριστουγεννιάτικο από ότι στην Ελλάδα. Η ατμόσφαιρα είναι σίγουρα εμπνέει πολύ περισσότερο Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, είναι λίγο διαφορετικά, διότι προσέχουμε, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις επαφές μας. Φροντίζουμε να κρατήσουμε ένα πολύ μικρό κύκλο επαφών. Σίγουρα είναι διαφορετικά, αλλά η μαγεία της Βιέννης δεν χάνεται ακόμα και έτσι. Μάλιστα. Κύριε Δημινάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω, για αγορές βγήκατε έξω ή για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση μαζί μας? Βγήκα αποκλειστικά για να πραγματοποιήσω τη σύνδεση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και να τα ξαναπούμε. Να τα ξαναπούμε. Πρόσκληση από εμάς, βέβαια, και μετά τις γιορτές. Να είστε καλά, κύριε Δημινάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.